Κύριε Υπουργέ, σε μια περίοδο που οι προσλήψεις γιατρών και υγειονομικού προσωπικού στα νοσοκομεία αποτελούν επιτακτική ανάγκη, καθώς επίσης και η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας όλων των βαθμίδων και θα έπρεπε να είναι στην προτεραιότητα, το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπως και πολλά άλλα της χώρας, αλλά συγκεκριμένα των Χανίων που εξυπηρετεί τις ανάγκες 170.000 κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του νομού, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα. Συγκεκριμένα, κρίσιμο ζήτημα είναι τα τεράστια κενά σε γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό που παραμένουν, ενώ μέρος τους μόνο καλύπτεται με επικουρικό προσωπικό, δηλαδή με προσλήψεις ορισμένου χρόνου, αλλά και με μετακινήσεις προσωπικού από μονάδα σε μονάδα. Χαρακτηριστικά, με βάση τον εσωτερικό οργανισμό του νοσοκομείου, μόνο για ιατρικό προσωπικό παραμένουν 62 κενές θέσεις, 57 κενές θέσεις σε επίπεδο ειδικευόμενων και πάρα πολλά κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό. Στην κατάσταση βέβαια αυτή προστίθεται και τα προβλήματα καθαριότητας, σημειωτέων μία μόλις καθαρίστρια στην νυχτερινή βάρδια στο νοσοκομείο, καθώς και η φύλαξη της ψυχιατρικής. Επιπλέον, η επάρκεια οξυγόνου είναι οριακή. Ναι, μεν η μονάδα παραγωγής οξυγόνου του νοσοκομείου λειτουργεί κανονικά, όμως η παραγωγή της δεν επαρκεί για τις ανάγκες, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο να κινδυνεύει να μην έχει δυνατότητα παροχής οξυγόνου, όχι μόνο στους ασθενείς COVID-19, αλλά και στα υπόλοιπα παθολογικά περιστατικά. Εν τω μεταξύ, οι ιδιώτες προμηθευτές απέσυραν την δεξαμενή οξυγόνου που υπήρχε στο νοσοκομείο, επιβεβαιώνοντας με τον πιο τρανό τρόπο τις συνέπειες όταν τα επιχειρηματικά συμφέροντα εισβάλλουν στην υγεία, αφού το αποκλειστικό τους κριτήριο είναι το κέρδος. Ζήτημα βέβαια υπάρχει και με την ολοκλήρωση της επέκτασης της ψυχιατρικής πτέρυγας στο νοσοκομείο, το κληροδότημα Μαλινάκι, όπως λέγεται, προκειμένου να επαναλειτουργήσει η κλινική λιμωδών νοσημάτων και του AIDS και συνολικά τα προβλήματα που αφορούν τη κτηριακή υποδομή και τον τεχνικό εξοπλισμό του νοσοκομείου Χανίων ως επιπτώσεις της ελλιπούς ή και μηδαμινής συντήρησής του. Τα παραπάνω προβλήματα, κύριε Υπουργέ, είναι διαχρονικά. Δεν είναι καινούργια. Και οξύνονται παραπέρα, μέρα με τη μέρα, ιδιαίτερα σε σημερινές συνθήκες πανδημίας και αφήνουν εκτεθειμένους και τους εργαζόμενους και τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, όλο το επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, αλλά και τους ίδιους ασθενείς, πριν απ' όλα, πάνω απ' όλα. Σας ρωτάμε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση, έτσι ώστε πρώτον να στελεχωθεί άμεσα το νοσοκομείο με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, με απολύτως δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εξετάσεις, χωρίς πλαφόν και περικοπές, με κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγείας και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης, να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, να ανακληθούν μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ των δημόσιων δομών υγείας του νησιού και άμεση επίλυση των οξυμένων κτηριακών προβλημάτων, όπως και την επίλυση των προβλημάτων στην παραγωγή οξυγόνου και την επίταξη της ιδιωτικής δεξαμενής. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Συντυχάκη, είναι πολύ πρόσφατη η επίσκεψή μου στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, οπότε μπορώ να έχω και προσωπική άποψη για τη λειτουργία του νοσοκομείου, τα δυνατά και δυνατά σημεία του, τις ελλείψεις και τα κενά του, που σε καμία περίπτωση όμως δεν ταυτίζονται με όσα μας περιγράφετε στην ερώτησή σας. Μιλάτε για τεράστια κενά σε ιατρικό προσωπικό τη στιγμή που σε χρονικό διάστημα 12 μηνών μεταξύ Φεβρουαρίου του 20 και Φεβρουαρίου του 21 σε 4 συνεχόμενες προκηρύξεις θέσεων γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων προκηρύχθηκαν συνολικά 46 θέσεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού. Σε ό,τι αφορά το επικουρικό προσωπικό, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό για την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου, 38 επικουρικοί γιατροί από 8 που βρήκαμε να υπηρετούν από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 157 άτομα επικουρικού λοιπού προσωπικού, από τα οποία 101 νοσηλευτικό, 30 παραιατρικό και 26 διοικητικό τεχνικό. Και θα έλεγα ότι αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει για την ενίσχυση του νοσοκομείου είναι πάρα πολύ σημαντική και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αμφισβητείται. Αυτό που χρειάζεται να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική ενίσχυση των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας για να καλύψουμε τα τεράστια κενά που υπάρχουν από το παρελθόν.
Και επαναλαμβάνω, το είπα και στην προηγούμενη ερώτησή μου, η βούλησή μας είναι οι προσλήψεις αυτές να είναι μόνιμες. Και όταν αυτό δεν είναι εφικτό, προβαίνουμε σε προσλήψεις επικουρικού προσωπικού. Το νοσοκομείο Χανίων ούτε κινδύνεψε ούτε πρόκειται να κινδυνέψει από υπάρκειας οξυγόνου. Όντως υπήρχαν προβλήματα με τον ιδιώτη προμηθευτή που όμως αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Και πρέπει να τονίσω ότι σε κάθε περίπτωση οι προμηθευτές παντός είδους που δεν κατανοούν τις προτεραιότητες και βάζοντας σε δεύτερη μοίρα την ασφάλεια των ασθενών, πάβουν να είναι προμηθευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι ενέργειες στις οποίες προχωρήσαμε διασφάλισαν τη δυνατότητα των αυξημένων αναγκών παροχής οξυγόνου, πράγμα αυτονόητο σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο όπως είναι αυτή που έχουμε την πανδημία του κορονοϊού. Κλείνοντας, να σας πω ότι έχετε δίκιο για τα προβλήματα στις κτηριακές υποδομές στα οποία αναφερθήκατε. Και για τα τεχνικά αυτά ζητήματα ενημερώθηκα πλήρως κατά την επίσκεψή μου στο νοσοκομείο Χανίων. Και πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν κυρίως με την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου, τα έργα συντήρησης και γενικά όλες οι εκκρεμότητες που αφορούν τα τεχνικά έργα και βεβαίως το μεγάλο ζήτημα της ψυχιατρικής κλινικής στην οποία αναφερθήκατε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης έχουμε υποβάλει προτάσεις ύψους 660 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό το οποίο θα διατεθεί προκειμένου να εξυγχρονίσουμε τις πεπαλαιωμένες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είμαστε εδώ και παρακολουθούμε από κοντά. Είναι χρήσιμες οι επισημάνσεις σας για το συγκεκριμένο ζήτημα και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ενεργούμε προς την κατεύθυνση επίλυσής τους. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και όσο ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Αλλάτε, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι πολύ πρόσφατα επισκεφθήκατε τα Χανιά, το νοσοκομείο, και έχετε από πρώτο χέρι γνώση της κατάστασης. Το ίδιο και εμείς. Δεν πηγαίνετε εσείς μόνο, πηγαίνουμε και εμείς και μάλιστα όχι ευκαιριακά. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα ζητήματα, τα προβλήματα που σας έθεσαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Χανίων, για να δούμε αν αυτά τα οποία λέτε είναι σε συστήχηση με τα ζητήματα που σας έθεσαν οι εργαζόμενοι. Έχω μία απορία. Δεύτερο, είπατε ότι αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα παροχής οξυγόνου. Με ποιες ενέργειες, ποιες είναι οι ενέργειες, πώς λύθηκε δηλαδή το πρόβλημα. Πρέπει να μας δώσετε μία συγκεκριμένη απάντηση. Κατά την επίσκεψή σας, εκφράσατε την ικανοποίησή σας, την εκφράσατε και εδώ, για τη συνολική εικόνα μάλιστα των νοσοκομείων της Κρήτης. Των νοσοκομείων, όχι του Χανίων, της Κρήτης. Είπατε ότι ο στόχος της πολιτικής ηγεσίας είναι μετά την πανδημία να υπάρξει παρακαταθήκη ώστε να προχωρήσουν οι αλλεπάλληλες αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ανακοινώσατε την πρόσληψη επιπλέον ιατρικού προσωπικού, μπλα μπλα κτλ. Ψέματα. Εμείς σας λέμε ψέματα και σας προκαλούμε, κύριε Υπουργέ. Και ξέρετε γιατί λέτε ψέματα? Είναι το δεύτερο ψέμα που λέτε. Μάλλον αλλεπάλληλα ψέματα, γιατί και στην προηγούμενη επίκαιρη ερώτηση που αφορούσε το νοσοκομείο Λάρισας είπατε τα ίδια. Σας υπενθυμίζω λοιπόν, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά ως βουλευτή Ηρακλείου και ζητήματα που σας έχω θέσει για τα νοσοκομεία της Κρήτης. Γενάρης του 2019, πριν την πανδημία, ξέρετε τι είχατε πει? Ότι το 2020 θα είναι χρονιά των νοσοκομείων. Στόχος μας είναι να έχουμε μόνιμες θέσεις προσωπικού στα νοσοκομεία, διότι το σύστημα επικουρικών γιατρών είναι μια προσωρινή λύση. Το είπατε και σήμερα εδώ. Και τότε είπατε ψέματα. Και τότε είπατε ψέματα. Γιατί είπατε ψέματα? Έχουν πέρασει 2 χρόνια από τη δήλωσή σας αυτή. Και αυτό που λέτε και σήμερα, πιθανόν θα περάσουν άλλα 2 χρόνια πάλι. Και ενώ είχατε όλο τον απαιτούμενο χρόνο να θωρακίσετε το δημόσιο σύστημα υγείας, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, δεν το κάνατε. Εάν λοιπόν τώρα σε συνθήκες έκτακτες πανδημίας με πάνω από 6.000 νεκρούς δεν έχετε προσλάβει το απαιτούμενο προσωπικό, και είναι ντροπή να μας λέτε εδώ πέρα ότι ξέρετε εμείς κάναμε αυτές τις προκηρύξεις. Ναι, αλλά δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες σε συνθήκες πανδημίας. Ας φανταστούμε λοιπόν σε νορμάλ συνθήκες,
Τι εγκατάλειψη θα υπάρξει. Εσκεμμένα συνειδητά προκειμένου να βρει πρόσφορο έδαφος ο ιδιωτικός τομέας. Η κυβέρνησή σας, κύριε Υπουργέ, συνεχίζει την ίδια ακριβώς ανθυγιεινή διαχείριση και λειτουργία των νοσοκομείων, όπως έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπαλώματα έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πάρετε θέση εδώ και τώρα για τις ελλείψεις στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και στις πόλεις και στα χωριά που είναι τεράστιες. Για παράδειγμα, κέντρο υγείας Κανδάνου. Μπορείτε να μου πείτε γιατί δεν κάνει εμβόλια και μεταφέρεται όλος αυτός ο κόσμος στο Ταυρονίτη. Χιλιόμετρα απόσταση. Πείτε μας, γιατί. Πώς λοιπόν ανορθώσατε το σύστημα υγείας. Η εξέλιξη με το κλείσιμο του Βενζέλιου νοσοκομείου. Να σας πάω εγώ σε ένα διπλανό νοσοκομείο στο διπλανό νομό, στο παραδιπλανό νομό, στο νομό Ηρακλείου. Λόγω ενδονοσοκομιακής διασποράς, με μεγάλη μείωση των τακτικών ιατρίων και χειρουργείων. Αντίστοιχα, η κατάσταση οδεύει προς το ασυμφόρητο στα κέντρα υγείας του νομού Ηρακλείου, των άλλων νομών, όπως και του νομού Χανίων. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, προσπαθεί να καλύψει αυτά τα κενά με την ανακύκλωση του προσωπικού και με ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Με βάση το νέο οργανόγραμμα, κύριε Υπουργέ, εδώ που σας μιλάμε, με το νέο οργανόγραμμα, με βάση αυτό, έχουν καταργηθεί, μάλλον σε σχέση με το παλιό, έχουν καταργηθεί 28 οργανικές θέσεις. Και σας ρωτάω, οι ανάγκες σήμερα είναι για κατάργηση οργανικών θέσεων ή για επιπλέον οργανικές θέσεις στα νοσοκομεία. Επαναλαμβάνω ότι με βάση τον νέο οργανισμό, όχι το παλιό, που από ό,τι φαίνεται οι ανάγκες εκφράζονταν καλύτερα με το παλιό οργανόγραμμα, μόνο για ιατρικό προσωπικό παραμένουν 62 κενές θέσεις, 57 ειδικευμένων και σε νοσηλευτικό προσωπικό, σας το είπα και σε πρωτολογία. Δηλαδή, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, 30% περίπου των προβλεπομένων θέσεων είναι κενές στο νοσοκομείο Χανίων. Και εσείς μας λέτε, κάνετε προκηρύξεις. Από τις 219 οργανικές, οι 62 είναι κενές. Και από τα υπόλοιπα, δηλαδή τους 152 που απομένουν, το 25% καλύπτεται με επικουρικούς. Πιο πάνω, δηλαδή και από το πανελλαδικό μέσο όρο, όσων δουλεύουν με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, που είναι το 20% των συνόλων των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Να λοιπόν πώς αποκαλύπτεται η πολιτική, η επικίνδυνη και ανθυγιεινή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όχι λοιπόν υγεία στη λογική κόστους ωφέλους. Εδώ και τώρα καλύπτεται το σύνολο των αναγκών. Αν θέλετε να μιλάτε για εθνικό δημόσιο σύστημα υγείας, μην κρυβόσαστε πίσω από το δάχτυλό σας.